μιλήσουμε για τον Bartlett από το 90 και μετά, όταν είχε κάνει πλέον τον κύκλο του και πλέον έπρεπε να μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την επιρροή που είχε σε αυτή τη μετάλλαξη ο Peter Cook. Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο UCL μπορεί να χρονολογείται πίσω στο 1841. Η φιλοσοφία όμως της σχολής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αρχές της δεκαετίας του 90. Την περίοδο που ανέλαβε Πρίτανης ο Σερ Πίτερ Κουκ, όπου και παρέμεινε στη θέση αυτή για πάνω από μία δεκαετία. Είχα την τύχη να φοιτήσω στα μέσα περίπου της θητείας του από το 2001 και μετά. Η ανάλυση λοιπόν που θα κάνω είναι βιωματική και συνεπώς υποκειμενική. Το πρώτο μέρος αφορά τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησα ως φοιτητής, ενώ το δεύτερο μέρος το βαθμό που η φιλοσοφία της σχολής επηρέασε τα έργα του αρχιτεκτονικού γραφείου. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Peter Cook, ιδρυτικό μέλος των Archigram και δημιουργό των ακραίων μηχανοποιημένων εναέριων πόλεων του μέλλοντος, φοβάται τα αεροπλάνα. Ταξιδεύει πολύ σπάνια, μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από κατανάλωση ικανοποιητικής ποσότητας μπύρας. Το γεγονός όμως αυτό δεν με έχει αποθαρρύνει από το να τον θεωρώ ως έναν από τους πιο άφοβους και τολμηρούς αρχιτέκτονες, ακαδημαϊκούς, αλλά και μάνατζερς που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Από την πρώτη κιόλας μέρα που ανέλαβε Πρίτανη σε μια ομολογωμένως καλή αλλά αρκετά συντηρητική σχολή, αρνήθηκε να κρατήσει πολιτικές ισορροπίες. Ανανέωσε ριζικά το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, προσλαμβάνοντας άτομα κυρίως από την AA. Κατάφερε, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όχι μόνο να την αναδείξει σε μια από τις κορυφαίες σχολές αρχιτεκτονικής, αλλά πολύ γρήγορα να αναπτύξει τη δική της φιλοσοφία στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Η φιλοσοφία αυτή ήταν ξεκάθαρη. Έριξε όλο της το βάρος στο design, στην έρευνα και τον ακραίο πειραματισμό. Μαθήματα όπως η θεωρία, η ιστορία, η τέχνη, οι νέες τεχνολογίες και η δομική έφυγαν από τα αμφιθέατρα και ενσωματώθηκαν στα στούντιο στη διαδικασία του σχεδιασμού, αλλιεύοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένες συνεργασίες με άλλα εξαιρετικά τμήματα του UCL πέραν της αρχιτεκτονικής. Για τον Peter, το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από ένα έργο πάβει να υφίσταται όταν δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα και επιτυχημένα στην αρχιτεκτονική λύση. Αποθάρρυνε πάντα την άκρατη περίσκεψη για την ανέβρεση της τέλειας ιδέας, η οποία τις περισσότερες φορές παραμένει άειλη. Αντί γι' αυτό, παρότρινε τους φοιτητές να ακολουθήσουν μια καλή ιδέα και να δουν πού θα τους οδηγήσει. Να τη φτάσουν στα όρια, να αποκτήσουν μια αιμονική σχέση μαζί της, πηγαίνοντας στη διαδικασία της σκέψης χέρι-χέρι με τη δημιουργία. Ίσως ένα από τα πιο αξιοαγάπητα στοιχεία της σχολής ήταν η διαδραστικότητα της αρχιτεκτονικής πρότασης με το περιβάλλον και τους χρήστες, το οποίο ήταν και ουσιαστικό χαρακτηριστικό του κόσμου των Archigram. Η αγάπη των φοιτητών για τα μηχανικά εξαρτήματα, τα μοτοράκια και τους σένσορες ήταν εμφανής σε κάθε γωνία του κτηρίου και τους διαδρόμους. Δεν περιμέναμε να δουλεύουν πάντα, αλλά όλοι λατρεύαμε αυτές τις εφευρέσεις, καθώς ήταν τα ελαττώματα και οι ατέλειες αυτές που τους έδιναν ψυχή. Ο Peter ήταν πολέμιος του μοντερνισμού και της αυταπάτης ότι ο μοντερνισμός δημιούργησε πιο λειτουργικά κτίρια. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, το πρώτο Archigram ήταν ένα ξέσπασμα ενάντια στις αηδίες που συνέβαιναν στο Λονδίνο, ενάντια στη στάση μιας συνεχιζόμενης ευρωπαϊκής παράδοσης ευγενούς, αλλά ψόφιας ξεψυχισμένης αρχιτεκτονικής, η οποία είχε απορροφήσει την ταμπέλα του μοντέρνου, έχοντας όμως προδώσει τις περισσότερες από τις αρχές του μοντέρνου. Η ουσία λοιπόν της αρχιτεκτονικής για τον Peter Cook και την Bartlett πλέον δεν μετουσιώνεται φυσικά στο διάσημο δόγμα «form follows function», αλλά στην παράφραση που πρώτος χρησιμοποίησε ο Bernard Soumy, «form follows function», δηλαδή η μορφή ακολουθεί τη μυθοπλασία. Στην περίπτωση των φοιτητών της Bartlett, είναι οι ακραίες φανταστικές ιδέες και οι ζωηρές εικόνες ενός αχαλήνωτου νεοτερισμού, οι οποίες έχουν
ως στόχο να καλλιεργήσουν στο φοιτητή αρχιτεκτονικές δεξιότητες και συνάμα να τον ενθαρρύνουν να σκέφτεται έξω από το κουτί. Αφού λοιπόν η Μπάρτλετ μας δίδαξε ότι η μορφή ακολουθεί τη μυθοπλασία, τότε η μορφή μπορεί να ακολουθήσει και κάθε είδους αφήγηση, πραγματική ή φανταστική. Αυτή τη δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να αφηγείται ιστορίες αποτελεί την ουσία και την απόλαυση της αρχιτεκτονικής στο γραφείο μας. Για εμάς, αποτέλεσμα της μορφής ενωστηρίου είναι η σύνθεση μιας σειράς από μοναδικές ιστορίες των ανθρώπων που διαμένουν μέσα σε αυτό, της ιστορίας του τόπου και της κουλτούρας μέσα στο οποίο εντάσσεται ένα κτίριο, της οικολογίας, αλλά και της συνοχής της τοπικής κοινότητας που πρέπει να μεριμνάται. Αυτά τα στρώματα των ιστοριών, μαζί με τη λειτουργικότητα, είναι που συνθέτουν την τελική μορφή του κτιρίου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι ιστορίες αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής με το χρήστη, όπως την πρόταση για τον πολυχώρο τεχνών δίπλα στη βάση του πύργου αλεξιπτωτιστών στο Coney Island. Το κτίριο ερευνά δύο ενδιαφέρουσες παραμέτρους, την κίνηση του αλεξιπτωτιστή ως χορογραφία στο κενό και τη σχέση χώρου και χρόνου κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης. Οι ράμπες και τα εκθέματα αναρτώνται από την οροφή της κατασκευής, δίνοντας την αίσθηση ότι αιωρούνται, ενώ η κίνηση και η ροή των επισκεπτών προκαλούν και στα μπαλόνια ηλίου μια ελεγχόμενη ταλάντωση. Κτίριο και επισκέπτης αναπτύσσουν μια σχέση ισορροπίας, ενώ ο παιχνιδιάρικος χαρακτήρας της πρότασης κάνει σαφή αναφορά στη μακρόχρονη φήμη του Coney Island ως προορισμό αναψυχής και διασκέδασης. Αφηγήσεις που αποτυπώνονται μέσα στις όψεις ενός κτιρίου, όπως την πρότασή μας για τα κεντρικά γραφεία της Συνεργατικής Τράπεζας, όπου οι προσώψεις αποτελούνται από μια ελεύθερη σύνθεση πτυχώσεων από διάτριπτες μεταλλικές επιφάνειες και εγκοπές σε σχήμα στάχη, που αφενός παραπέμπουν στη θεά Δήμητρα, θεά της καλλιέργειας, που είναι και το έμβλημα της τράπεζας, και αφετέρου στις στενές ιστορικές σχέσεις της τράπεζας με τη γεωργική παραγωγή. Οι ιστορίες που αποτυπώνονται στις κατόπισεις και στη λειτουργία. Όπως την πρότασή μας για το κέντρο επισκεπτών σε υδροβιότυπο στην περιοχή του Κέμπριτζ. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από πιεσμένο χώμα και αναπτύσσεται μεταφορικά και κυριολεκτικά μέσα από τη γη. Η κάτοψη είναι εμπνεσμένη από τη μορφολογία των φτερών των αντόμων και των πουλιών. Η σύνθεση δημιουργεί ελεύθερους εσωτερικούς χώρους που επιτρέπουν στη φύση να αγκαλιάσει το κτίριο, ενώ το φυτεμένο δώμα και η γλυπτική σκάλα επιτρέπουν την ανάπτυξη της λωρίδας και της πανίδας του υδροβιότυπου πάνω στο κτίριο. Ιστορίες που επαναπροσδιορίζουν έννοιες και χώρους όπως τους γνωρίζουμε, όπως το συγκρότημα κατοικιών, όπου επανερμηνεύσαμε βασικές έννοιες της κατοίκησης, ώστε να εισάγουμε στα διαμερίσματα των ορόφων την έννοια της αυλής. Δηλαδή, ένα γενιέδωρο χώρο που προσφέρεται για δημιουργική απασχόληση. Τα διαμερίσματα σχεδιάστηκαν ως κελίφη, μέσα στα οποία κατασκευάσαμε μια σειρά από έπιπλα, τα οποία μετατρέπονται με λίγες κινήσεις σε παιχνίδια. Όπως η πολυθρόνα μετατρέπεται σε παιδικό μήλο, η βιβλιοθήκη σε τσουλήθρα, η τραπεζαρία σε τραπέζι αντισφαίρησης και ο πάγκος της τραπεζαρίας σε παιδική τραμπάλα. Και τέλος, αφηγής οικολογικής ευαισθησίας, όπως τον οικισμό μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου παρά την πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό λόγω των υψηλών απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση, που εντάσσονται σε ένα έργο τόσο μεγάλης κλίμακας, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική γίνεται αντιληπτή μόνο ως ολιστική εμπειρία μέσα από τη χρήση φυσικών υλικών όπως πέτρα και ξύλο, τους βοτανικούς κήπους και τα φυτεμένα δώματα των κατοικιών του κοινοτικού κέντρου και των υπόλοιπων κτιρίων δημόσιας πρόσβασης. Συνοψίζοντας, αποφεύγουμε να κατηγοριοποιήσουμε τα έργα μας σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο, τιμητική μνήμα, υλοποιημένο έργο ή μη. Έργα του Λονδίνου, έργα της Κύπρου ή έργα της Ελλάδας. Από ένα διαγωνισμό ιδεών μέχρι ένα έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, η αρχιτεκτονική φιλοσοφία πρέπει να είναι ίδια. Κάθε ένα έργο είναι μοναδικό, όπως οι αφηγήσεις που καλείται να εξιστορήσει. Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι εξαιρετική αρχιτεκτονική εκπαίδευση δεν προσφέρει μόνο η Bartlett και η AA,
αλλά και πάρα πολλά άλλα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, στα οποία έχουμε την τύχη να έχουν φοιτήσει αρκετοί ταλαντούχοι συνεργάτες μας. Αυτό το φαινομενικά ατέριαστο πάντρεμα της αγγλοσαξονικής και ελληνικής κουλτούρας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της ουσίας της αρχιτεκτονικής μας φιλοσοφίας. Απόλαυση στο σχεδιασμό για μας αποτελεί αντιπαράθεση μιας σειράς από φαινομενικά αντιφατικές έννοιες. Η αρχιτεκτονική μπορεί ταυτόχρονα να είναι λειτουργική και ταυτόχρονα εφάνταστη, βιοκλιματική και σχεδιαστικά πρωτοποριακή, παιχνιδιάρικη και συνάμα πολύ σοβαρή, παραδοσιακή αλλά και μοντέρνα, πολεμική και με ευαισθησία, σύνθετη αλλά και λυτή, παράξενη αλλά ταυτόχρονα αισθητικά όμορφη, θεωρητική αλλά και αυτοεξηγηματική. Ευχαριστώ πολύ.